Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Τζορτζάκη, τον γνωστό ηθοποιό. Καλημέρα. Πού είναι? Καλημέρα σας. Πού είστε? Τι γίνεται, καλά? Εδώ είμαστε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να συζητήσουμε για το θέμα αυτό και έχουμε και εξέλιξη. Δηλαδή, είδατε και τις δηλώσεις του Πάνου Βλάχου εχθές, ο οποίος ο άνθρωπος το δικαιολόγησε ότι δεν προτρέπει κανέναν σε βία, ότι είναι ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε τους στίχους του πέρσι με όλα όσα συνέβησαν στα Τέμπη και ουσιαστικά είναι σαν να παρακινεί το Γεωργιάδη και το Πορτοσάλτε να αλλάξουν, να γίνουν άνθρωποι με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, να σταματήσουν την προπαγάνδα και αυτή τη ρητορική και αυτή την θέση τους, τέλος πάντων. Ωστόσο, αρνήθηκε όταν του το ζήτησε το κοινό του χθες να το τραγουδήσει το τραγούδι αυτό στο Σταυρό του Νότου που τραγούδησε χθες. Άρα πρέπει να είστε ικανοποιημένοι που αρνήθηκε. Εγώ. Γιατί η λογοκρισία πέρασε. Εγώ, κύριε Τζορτζάκη. Εγώ. Ναι, όλοι εσείς οι οποίοι σχολιάζετε το θέμα. Πρέπει να είστε ικανοποιημένοι γιατί η λογοκρισία. Γιατί περί λογοκρισίας πρόκειται. Να μην έχω άποψη. Θέλετε να σας πω την άποψή μου. Είπα εγώ να το πει, όχι βεβαίως. Ναι, θέλετε να σας πω την άποψή μου. Με ρωτάτε και εμένα. Δώστε μου ένα λεπτάκι να αναπτύξω λίγο τη σκέψη. Παρακαλώ. Λοιπόν, καλώς ήρθαμε λοιπόν στο 1970, όπου απαγορεύονται οι λέξεις σε τραγούδια, γιατί περί τούτου πρόκειται. Ζητάμε να απαγορευτούν λέξεις από τραγούδια. Ελάτε να βάλουμε τα όρια λοιπόν της τέχνης, να πούμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να λένε στα τραγούδια τους καλλιτέχνες. Ελάτε να τα βάλουμε μαζί. Ας πούμε λοιπόν ποιες λέξεις. Δηλαδή το τσουβάλι απαγορεύτηκε. Ο σάκος απαγορεύτηκε. Το να μιλάει κάποιος για τον κύριο Πρωτοσάλτη ή τον κύριο Γεωργιάδη απαγορεύεται. Πείτε μας τι άλλο απαγορεύεται, για να ξέρουν οι καλλιτέχνες ποια τραγούδια θα λένε και τι στίχους θα γράφουν. Ελάτε να τα βάλουμε μαζί. Και φυσικά και δεν είμαστε όλοι συνένοχοι. Και φυσικά και δεν είμαστε όλοι συνένοχοι για αυτή την κοινωνία. Όταν κάποιος καλλιτέχνης αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν και ασκούν εξουσία, όπως ένας μεγάλο δημοσιογράφος και όπως ένας υπουργός, οφείλει να ασκείται κριτική και οφείλετε να την ακούτε και να προστατεύετε τον καλλιτέχνη. Όχι να του επιτίθεστε. Γιατί να σας πω κάτι, γιατί αυτό πρόκειται για καθαρή λογοκρισία. Το γεγονός ότι αναρωτιέστε για ποιο λόγο δεν είπε το τραγούδι του, έχετε σκεφτεί ποτέ αυτός ο άνθρωπος ή κάθε άνθρωπος ο οποίος. Τον οποίο τον εκθέτεται με τέτοιο τρόπο, όπως κάνετε χθες στην εκπομπή, με το να βγάλετε θέμα για τον πατέρα του. Θέλετε να σου πω για τον πατέρα μου? Τι ψηφίζει ο πατέρας μου? Τι ψηφίζει η μητέρα μου? Πείτε μου εχθές την εκπομπή. Πείτε μου εχθές την εκπομπή. Για ποιο λόγο? Πείτε μου εχθές την εκπομπή, κύριε Τζορτζάκη, μια στιγμή. Γιατί η λογοκρισία πέρασε. Επειδή είναι επί προσωπικού. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει κουράγιο να απαντήσει η εικόνα του, να υπάρχει να απαντήσουμε και να μπαίνει σε εκατομμύρια σπίτια. Πού εκθέτει ένα παιδί ότι ο πατέρας του έχει δουλέψει σε ένα νοσοκομείο ως πρόεδρος νοσοκομείου? Ρε Γιώργο μου, τώρα σοβαρά μιλάμε. Χάρη μου, ειλικρινά. Μιλάμε για ένα εκθέτει. Θέμα. Μιλάμε για άφησα ένα θέμα. Άφησα εγώ την οποιαδήποτε μορφή. Για ένα τραγούδι που έχει ένας καλλιτέχνης. Άφησα και εγώ την οποιαδήποτε μορφή ή αιχμή να πω ότι υπάρχει του. Μια σύνδεση αυτό είναι, στο θέμα είναι, αυτό. Δηλαδή, Χάρη, είναι υπήρξε η οποιαδήποτε μορφή από εμένα ή από συνεργάτη μου εδώ ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Όταν βγάζετε ένα θέμα για τον πατέρα ενός καλλιτέχνη. Τη στιγμή που ασχολείστε με ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη και βγάζετε ένα θέμα για τον πατέρα του. Μα είπαμε κάτι αρνητικό για τον πατέρα του. Είπαμε κάτι αρνητικό στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Γιατί? Τι είπαμε, ότι κακώς πήγε ο πατέρας του στο νοσοκομείο ή κακώς τον διόρισε ο Γεωργιάδης? Ένα δισέλιμα, ένα δισεκατομμύριο έλλειμμα υπάρχει από τον πρώην ΟΑΕΔ. Ένα δισεκατομμύριο έλλειμμα. Είπαμε εμείς για έλλειμμα. Γιατί να ασχοληθείτε με το ένα δισεκατομμύριο έλλειμμα που υπάρχει από τον πρώην ΟΑΕΔ με το στίχο του Πάνου Βλάχου? Δεν τα αλλάζει κατά πώς την θέτεται. Κύριε Τζορτζάκη, να σας πω κάτι. Κύριε Τζορτζάκη. Ότι εσείς έχετε το καρπούζι, έχετε και το μαχαίρι. Κύριε Τζορτζάκη, να σας πω κάτι. Αν τώρα βγει κάποιος και πει. Πώς? Ό,τι θέλετε, λέω, παρακαλώ. Αν βγει κάποιος και πει ότι εσείς αυτή τη στιγμή λογοκρίνετε το δημοσιογραφικό λόγο γιατί δεν θέλετε να ακουστούν κάποια θέματα όπως ακουστήκαν χτες. Θα είναι γελίο. Θα είναι γελίο. Έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα είναι καθαρά γελίο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που επικαλεστήκατε λογοκρισία. Να σας πω κάτι άλλο. Η λογοκρισία είναι καθαρή λογοκρισία. Καθαρή λογοκρισία. Γιατί απειλείται ένας καλλιτέχνης. Γιατί εμείς είπαμε να σταματήσει να λέει το τραγούδι, κύριε Τζορτζάκη. Να αναρωτήσω. Και δεν με αφήνετε να το πω και λέτε ότι. Μα απειλείται ένας δημοσιογράφος από ένα στίχο ενός καλλιτέχνη τη στιγμή που εδώ και 5 χρόνια έχουμε συνεχείς εκτελέσεις ανθρώπων της νύχτας,
οι οποίοι σχετίζονται με μεγάλο επιχειρηματίες, οι οποίοι σχετίζονται με πολιτικά πρόσωπα. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε? Ενώ για ένα στίχο ενός καλλιτέχνη. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε αυτό? Έχετε στοιχεία, φαντάζομαι. Έχετε στοιχεία και μπράβο σας. Παρακαλώ πείτε μου. Κύριε αφού έχετε στοιχεία, εγώ δεν τα έχω. Το ίδιο πράγμα. Αυτή τη στιγμή με απειλείτε με αυτό που λέτε. Στο θέμα της λογοκρισίας, να κάνω μια ερώτηση. Μου λέτε να δώσω εγώ στοιχεία για κάτι που γνωρίζω. Με απειλείτε. Θέλετε να με εκθέσετε, να με βάλετε υπόλοιπο. Κύριε Τζοντάκη, σοβαρά μιλάτε. Βγαίνετε και λέτε να πρέπει να το υποστηρίξετε. Για το θέμα του κυρίου Βλάχου να συζητήσουμε. Μιλάτε για λογοκρισία. Πολύ ωραία. Για το ζήτημα της λογοκρισίας. Ένα λεπτό θα σταματήσετε όμως, κύριε Τζοντάκη. Ένα λεπτό. Μιλάτε για λογοκρισία από τους δημοσιογράφους και πετύχαμε να σταματήσει το τραγούδι. Κανένας δεν μιλάει για λογοκρισία μόνο από τους δημοσιογράφους. Κανένας δεν τάχθηκε κατά του Πάνου Βλάχου για την εκπομπή μας. Δεν προέρχεται μόνο από τους δημοσιογράφους. Ακούστε με λίγο. Έχει ένα τραγούδι και αναφέρεται σε συγκεκριμένη δημοσιογραφία. Κύριε Τζοντζάκη, μία ερώτηση να κάνετε και να πείτε ό,τι θέλετε. Ακούτε ένα τραγούδι από τον κύριο Βλάχο και αναφέρεται σε δύο άτομα. Αυτά τα δύο άτομα αντιδρούν. Και ένας λέει: εμένα δεν με νοιάζει, κακώς το είπα. Άλλος λέει: θα πάμε στη δικαιοσύνη. Εσείς, κύριε, να μην τα δείξουμε, κύριε Τζοντζάκη. Να μην τα παραθέσουμε. Και όχι τον καλλιτέχνη. Ποιον υπερασπίστηκα? Εγώ προσωπικά. Εγώ προσωπικά. Τον κύριο Γεωργιάδη. Πιστεύετε ότι έχει ανάγκη Επειδή μας μπερδεύετε προφανώς με κάποια άλλη εκπομπή. Εμείς δεν κάνουμε. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Δεν σας μπερδεύω με καμία εκπομπή. Σοβαρά μιλάτε για την εκπομπή και εμείς αντιστρέφω το ερώτημα. Ταχθήκαμε υπέρ του Άδωνη και του Άρη και είπαμε να σταματήσει το τραγούδι. Τι λέτε τώρα? Ο αδύναμος. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας, δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε φυσικά τώρα? Φυσικά μπορείτε να την πείτε, αλλά κρίνεστε γι' αυτό. Κύριε Τζοντζάκη, όλοι κρίνεστε και εσείς κρίνεστε και εγώ κρίνομαι. Κύριε την άποψή σας κρίνω. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να κοπεί το τραγούδι, σοβαρά μιλάτε τώρα? Αυτό καταλάβατε? Ναι, σοβαρά μιλάμε. Με τον τρόπο σας. Με τον τρόπο μας. Το ερμηνεύετε. Με τον τρόπο που παρουσιάζεται. Α, το ερμηνεύετε με το δικό σας μυαλό, γιατί εμείς δεν το είπαμε ποτέ. Ερμηνεύει ο κ. Τζοντζάκη με το δικό του μυαλό και τη δική μας τη σκέψη. Δηλαδή, σε αυτό το τραγούδι δεν θα έπρεπε να αντιδράσει αυτό που ακούει το ονοματεπώνυμό του? Δεν θα έπρεπε να μιλήσει κανένα, να μην γίνει θέμα αυτό? Μα κάνει εντύπωση το ότι είστε εκεί πέρα έξι άνθρωποι και συντάσσεστε με μία θέση και με μία άποψη. Το είδατε αυτό? Θα έπρεπε να κάνει σε εσάς εντύπωση. Και εμένα που είστε ο μόνος και εδώ οι έξι διαφωνούμε, διότι πιστέψτε με, δεν τα πιάνουμε από κανέναν, κύριε Τζοντζάκη, για να έχουμε την άποψη αυτή. Και πιστέψτε με, είναι ερμηνεία δικιά σας. Και έχετε δικαίωμα. Χάρη, έχεις δικαίωμα πραγματικά. Είμαι σαφής αυτό που λέω. Απλώς είμαι εξοργισμένος που αναγκάσατε ένα καλλιτέχνη να μην πει το τραγούδι του σε μία performance του. Είπατε γιατί πιο πρόκειται περί εξαναγκασμού. Κύριε Τζοντζάκη, κύριε Τζοντζάκη, κάτσε να κάνουμε μια ερώτηση. Είπατε κάτι άλλο, δεν ξέρω, ότι με ποιον είσαστε. Είμαστε με τον αδύναμο σε κάθε φορά. Ένας καλλιτέχνης δεν είναι υποχρεωτικά αδύναμος, γιατί είπατε να είστε με τον καλλιτέχνη. Υπάρχουν καλλιτέχνες που βιάζουν, υπάρχουν καλλιτέχνες που βάζουν φωτιές, υπάρχουν καλλιτέχνες που σκορπούν το μίσος. Δεν μπορεί να είσαι μαζί τους επειδή είναι καλλιτέχνες. Θα έπρεπε εσείς ο ίδιος, μια που έχετε κοινό παρονομαστεί την καλλιτεχνία, να πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή προκαλούν σύγκρουση, μίσος, το μεταφέρουν, δεν εκφράζουν κανένα καλλιτεχνικό όραμα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι καλλιτέχνης, είναι στο απερίοβλητο. Αυτό μας είπατε τώρα. Μάλιστα. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Απαγορεύονται τα τραγούδια τα οποία έχουν, για παράδειγμα, επαναστατικό περιεχόμενο. Ποιος το είπε, βγάλει αυτό? Χάρη, δεν απαγορεύεται τίποτα. Δεν επιτρέπεται να μην απαγορεύεται. Ποιος από εμάς είπε πραγματικά? Ποιος είπε να μην λέει τραγούδια ο Παναστατικό? Ποιος λέει ότι είπε? Ποιος από εμάς είπε να μην λέει τραγούδια επαναστατικά? Και ο εδώ λέει ο κύριος Περής λέει ότι θα πρέπει να καταδικάσουμε τραγούδια τα οποία προτρέπουν σε βία. Αυτό ποιος το ερμηνεύει? Εσείς καταλάβατε δηλαδή, για το 40. Φυσικά εσείς καταλάβατε για το 40. Πάρα πολύ καλά τι να σας πω κάτι πιο πρόσφατο. Όταν... Λέτε ότι απαγορεύονται θα πρέπει να καταδικάσουμε τραγούδια τα οποία προτρέπουν τον κόσμο σε βία. Και λέω εγώ και αναρωτιέμαι, ποιος κρίνει τι προτρέπει τον κόσμο σε βία? Η λογική. Και εν πάση περιπτώσει, οι καλλιτέχνες δεν είναι και οι αγελάδες. Προφανώς, για να γεμίζει τα live του συγκεκριμένου ανθρώπου, τα επικροτεί. Εσείς χάρη. Μια στιγμή, να μιλήσω εγώ λίγο, μισό λεπτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που είπα την πρώτη στιγμή
επειδή με έχει ακούσει. Άσε με πραγματικά. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Γελάει και με κοροϊδεύει. Ποιο βρε κοροϊδεύει. Εγώ κοροϊδεύσα. Εγώ κοροϊδεύω. Γελάει και με κοροϊδεύει. Γελάω και εγώ. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν κοροϊδεύσα κανέναν. Μην λογοκρίνετε το γέλιο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μια στιγμή, επιτρέψτε μου λίγο. Να σας πω κάτι. Η ειρωνία είναι το καλύτερο πράγμα. Τη γνωρίζω και εγώ πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να ειρωνευτούμε όλοι αυτοί. Εγώ δεν σε ειρωνεύτηκα. Σε παρακαλώ. Μπορούμε να μιλάμε και επί της ουσίας. Κάποιοι, ξέρετε, ενδιαφέρονται να ακούνε πράγματα που προσπαθούν να κάνουν. Επιτρέψτε μου και δύο. Επιτρέψτε μου. Χάρη. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι θεωρώ εγώ, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του καλλιτέχνη, ότι όταν είπε για σάκο, όπως το είπε ο Βλάχος, εννοούσε ένα σάκο που να κλείσουμε μέσα ιδεολογίες, αντιλήψεις και τις λογικές κάποιων ανθρώπων. Αυτό είπα εγώ από την πρώτη στιγμή. Σε καλύπτει αυτό ή όχι? Γιώργο μου, ήταν ένα η θέση μου από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα όμως, κάτσε να τελειώσω. Αν κάποιοι το θεώρησαν. Άφησε με να πω μια κουβέντα. Ένας τείχος ο οποίος γράφει ένας καλλιτέχνης, τον γράφει για να είναι ανοιχτός και για να τον ερμηνεύσει ο αναγνώστης ή ο ακροατής όπως θέλει. Αν κάποιος όμως το ερμηνεύσει, ο καθένας όπως θέλει. Αν κάποιος το απαγορεύεται αυτό το πράγμα, ναι, παιδί μου, άλλο με τη δημόσια διαπόμπευση της οικογένειάς του και του τρόπου του, είναι λογοκρισία. Αυτό είναι το. Να τελειώσω. Αν κάποιος το ερμηνεύσει, αν κάποιος, δεν ήμουν εγώ αυτός, αν κάποιος το ερμηνεύσει, πάρτε ένα όπλο, σκοτώστε κάποιον και βάλτε τον σε ένα τσουβάλι νεκρό. Κακός, δεν εννοούσα το Βλάχος. Αν κάποιος ερμηνεύσει έτσι, οφείλει όμως ο Βλάχος ή ο κάθε Βλάχος, δεν ξέρω αν οφείλει, καλλιτέχνης δεν θα μου πεις, οφείλει κάποιος να δώσει απαντήσεις ότι δεν εννοεί αυτό. Όπως το διευκρίνησε χθες. Όχι, δεν οφείλει ο καλλιτέχνης. Μα το είπε, γιατί το έκανε. Δεν οφείλει ο καλλιτέχνης να το έκανε όμως, ρε. Μα σας άκουσα πριν να λέτε για ποιο λόγο δεν βγαίνει ξεκάθαρα να πει τι εννοούσε. Δεν οφείλει κάποιος καλλιτέχνης να δώσει λογαριασμό σε κανέναν γιατί έγραψε αυτό που έγραψε. Αν κάποιος το ερμηνεύει έτσι, πάει να πει ότι είναι χαζός. Τελεία και παύλα. Αν κάποιος ερμηνεύει ότι αυτός ο στίχος προτρέπει σε δολοφονία, είναι απλά χαζός. Και γιατί να ασχοληθούμε με κάποιον χαζό. Ο κύριος Πορτοσάλτε είναι χαζός, λοιπόν, που το ερμηνεύει. Αν λοιπόν, επειδή κάποιος είπε από εκεί πέρα ότι εγώ το ερμηνεύω έτσι. Άρα ο Πορτοσάλτε. Άμα το ερμηνεύει έτσι, είναι χαζός. Άρα ο Πορτοσάλτε είναι χαζός που το ερμήνευσε έτσι. Γιατί έτσι το ερμήνευσε, αυτό βγήκε και είπε. Ο Πορτοσάλτε είπε ξεκάθαρα. Τι λες γιατί μπορεί να σου κάνει μήνυση. Πρόσεξε τι λες γιατί μπορεί να σου κάνει μήνυση. Εμένα όχι, δεν τον είπα εγώ. Κύριε Τζορτζάκη, να σας πω κάτι. Τώρα ότι αυτό που λέει είναι τέτοιο. Να κάνω κάτι. Είπε ο ίδιος ότι θεωρεί ότι είναι προτροπή σε βία. Να πω κάτι σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως, κύριε Τζορτζάκη, και θα κλείσουμε. Αν βγει κάποιος και τραγουδήσει, που έχει τραγουδηθεί, σκύψετε και φάτε άμμο όπως πάθατε στο γράμμο. Τι θα πείτε? Τι εννοείτε τι θα πω? Πώς θα σας φανεί αυτός ο στίχος? Ότι είναι καλλιτέχνης που τον εκφράζει και θα πρέπει να τον αφήσουμε να ανθίσει. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Φυσικά και όποιος θέλει να τραγουδήσει ένα τραγούδι με το οποιοδήποτε στίχο θέλει, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι όμως. Εσείς τι λέτε? Λέω ότι το τραγούδι που αναφέρετε. Εσείς λέτε ότι το τραγούδι αυτό θα πρέπει να απαγορευτεί? Λέω ότι το τραγούδι το οποίο. Ότι πρέπει να απαγορευτεί. Φυσικά. Ένα τραγούδι το οποίο είναι του εμφυλίου πολέμου και λέει στους μισούς. Άλλο τραγούδι λέτε τώρα οι δυο σας. Ωραία, συγχαρητήρια, μπράβο. Πάμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Χάρη, ευχαριστώ πολύ.